Χωρίς τον Νίκο Καρβέλα έγινε η συνέντευξη τύπου της ροκ όπερας Δαίμονες με την Άννα Βύση. Άφαντος ο Νίκος Καρβέλας από τη συνέντευξη τύπου για τη ροκ όπερα Δαίμονες. Απουσία πήρε και ο Γιάννης Κακλέας ως σκηνοθέτης του musical. Άρρωστοι και οι δύο. Και οι δύο. Ναι. Ο ιός της γρίπης που λένε. Ναι. Εμείς να μην κολλήσουμε, γιατί εμείς πρέπει να βγάλουμε φωνή. Είναι μια ίωση η οποία σέρνεται και δυστυχώς έχει χτυπήσει αρκετούς. Δυστυχώς αλληλοϊώθηκαν. Με μια γερή ίωση που τους κράτησε στο κρεβάτι. Από τη μία ο ιός της γρίπης, από την άλλη ο συγγραφικός πυρετός του Καρβέλα και το νέο του βιβλίο, ο Ίστρος εξάντλησε τον συνθέτη και δεν μπόρεσε να έρθει στη συνέντευξη τύπου. Ελπίζω να γίνει έργο κάποια στιγμή αυτό. Εγώ το φαντάζομαι και θεατρικό, αλλά πρέπει να το γράψει. Δεν θέλω να μιλάω εγώ για τον Νίκο, γιατί είναι σαν να μιλάει η μάνα για το παιδί της, ξέρεις. Ναι. Της οικογένειας είναι πλέον η Ευελίνα Παπούλια και ο Παναγιώτης Πετράκης, που τους επέλεξαν η Άννα Βύση και ο Νίκος Καρβέλας, ειδικά για τη ροκ όπερα. Η Ευελίνα και ο Παναγιώτης τους φωνάξαμε, τους καλέσαμε, γιατί νομίζω ότι τους ξεχωρίσαμε από όλο το δυναμικό που ξέρουμε ότι υπάρχει στην Ελλάδα. Νομίζω ότι ήταν η πιο κατάλληλη για αυτό το χώρο. Γιατί εγώ δεν είμαι. Δαίμονες, δαίμονες. Σωστή είσαι, Κατερίνα. Δεν ήρθες στις οντισιόν όμως. Να σε ακούσω. Αλλά έχετε καλά ταλέντα όμως. Όπως την Παπούλια και τον Πετράκη που έστησαν Ανδριάντα στη Βύση. Αυτό το που λέμε όλοι η θεά. Λοιπόν, όντως είναι η απόλυτη. Εντάξει, άρχισε να κρύβεσαι πιο κάτω πήγαινα, γιατί θα πω κι άλλα. Είναι ένας απίστευτο... Έχεις πάρει το ρόλο, δηλαδή. Καλά, δεν πειράζει, θα με πληρώσεις αργότερα. No money τώρα με την κρίση. Όταν γνωρίζεις από κοντά ανθρώπους μύθους, απομυθοποιούνται. Στην Άννα σημαίνει ακριβώς το αντίθετο. Είναι φανταστική. Είναι πολύ ωραίος άνθρωπος. Βρε παιδί μου, τι ήταν αυτό, ολόκληρο Ανδριάντα έκανε στην Ελλάδα. Δεν μου έχει ξανασυμβεί. Ειλικρινά θα σου πω αυτό. Με μια στάρ, δεν μου έχει ξανασυμβεί όταν τη γνωρίσω να μην ηρεμήσει η εικόνα. Μετά από 22 χρόνια, οι Δαίμονες θα κάνουν πρεμιέρα στις 22 Μαρτίου.